Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Πολιτική σύραξη, αποδηλώσεις Βίτσα στον Sky περί επανάκτησης μεγάλων επενδύσεων. Επίθεση από το Μαξίμου με στόχο και το ραντεβού Σόιμπλε Τσίπρα. Και νέα σύλληψη για τους πυρήνες της φωτιάς. Το προφίλ της 25χρονης στη νέα γενιά των πυρήνων τοποθετούν οι αρχές των 29χρονων που συνέλαβαν χθες. Συναγερμό στην αστυνομία μετά τις οργανωμένες επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια δημοσιογράφων. Ποιες περιοχές θα χτενίσουν το βράδυ αρχές. Στη σκιά της λίστας Λαγκάρντ, η συζήτηση του φορολογικού στη Βουλή. Ονομαστική ψηφοφορία τα μεσάνυχτα, γκρίνια από Πασόκ και Δημάρ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον τηλεστάρ Τζίμι Σάβιλ. Για 50 χρόνια κακοποιούσε και βίαζε ανηλίκους. Αποκαλύπτεται μετά το θάνατό του. Κυρίες και κύριοι, διευρύνονται καθημερινά τα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης. Στη σκιά της κόντρας για τη λίστα Λαγκάρντ αλλά και της ανταλλαγής πύρινων δηλώσεων για τις εκενώσεις κατηλημένων κτηρίων τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα στην ατζέντα της πολεμικής προσθέθηκαν τόσο οι εμπριστικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων το πρωί, όσο και η δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βίτσα για την παρουσία ξένων επενδυτών στην Ελλάδα. Μιλώντας λοιπόν στον Sky, ο κ. Βίτσας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να επανακτήσει οργανισμούς τους οποίους έχουν μπει ξένοι επενδυτές, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και το λιμάνι του Πειραιά. Και προκαλώντας, βεβαίως, όπως θα δούμε αμέσως στο ρεπορτάζ, την έντονη αντίδραση του Μαξίμου. Τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε επενδύσεις στους ζωτικούς τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών, βάζει στο στόχαστρό του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο συντονιστής της γραμματείας, Δημήτρης Βίτσας, ήταν ξεκάθαρος. Ο προβλήτας 2 που έχει παραχωρηθεί στην Κόσκο πρέπει να επαναποκτηθεί από το δημόσιο. Με βάση τη δήλωσή σας ότι εμείς ξέρουμε τους τρόπους να πάρουμε πίσω αυτά που ανήκουν στο λαό, λέτε εμέσως ότι και τους Κινέζους θα τους πετάξετε στη θάλασσα, σαν το Πασόκ. Στη θάλασσα δεν πρόκειται να πετάξουμε κανέναν. Θα πάρετε την επένδυση, εντάξει, μην το. Ναι. Εμείς θα αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνατότητες. Θα την πάρετε πίσω την επένδυση. Όλες τις δυνατότητες που έχουμε, ώστε σταδιακά θα να επαναποκτήσει ο ελληνικός λαός την περιουσία του. Συγκεκριμένα. Αν μέσα σε αυτό είναι και το λιμάνι. Θα το πάρετε πίσω. Θα το πάρουμε πίσω. Και τις επικοινωνίες θέλουμε να είναι υποκοινωνικό έλεγχο και δημόσιο έλεγχο. Άρα, μπορείτε να με ρωτήσετε, θα πάρετε τον ΟΤΕ πίσω. Θα προσπαθήσουμε. Δεν το κάνουμε δια της βίας. Δεν θα το κάνουμε δια της βίας. Και τη ΔΕΗ. Οι απειλητικές προς τους επίδοξους επενδυτές δηλώσεις του κ. Βίτσα έριξαν περισσότερο νερό στο μήλο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να περιβληθεί ευρωπαϊκό μανδύα, μιλώντας για σοβαρές ιδιωτικές επενδύσεις, τον απογυμνώνουν διαρκώς οι ενέργειες και οι δηλώσεις τελεχών και βουλευτών του, όπως ο κύριος Βίτσας, που προανήγγειλε διωγμό όλων των επενδυτών από το ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτη την Κόσκο από το λιμάνι του Πειραιά. Ευτυχώς ο κόσμος τους έχει πια καταλάβει. Όταν ο κύριος Κεβίκογλου αναφέρεται σε επενδύσεις, προφανώς εννοεί το fast track ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Τα deals και τις μίζες υπέρ των φίλων τους. Δεν είναι επενδύσεις ούτε οι ειδικές οικονομικές ζώνες της άγρες εκμετάλλευσης των εργαζομένων και της καταστροφής του περιβάλλοντος, ούτε η απώλεια από το δημόσιο κάθε εργαλείου παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Είναι αυτό το οποίο θα πει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Σόιμπλε, ότι δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση σκοτώνει τις επενδύσεις, διώχνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι ξένες επενδύσεις δεν είναι επενδύσεις τις οποίες χρειάζεται τη χώρα μας. Αν είναι αυτό το οποίο θα πει ο κ. Σόιμπλε, καλύτερα να ματιώσει το ταξίδι του στη Γερμανία. Αυτοί που με τη βάρβαρη πολιτική τους προκαλούν συνεχώς κοινωνικό κόστος. Ανεργία, περικοπές, απολύσεις προς όφελος των τοκογλύφων και κλεπτοκρατών. Αυτοί που επενδύουν στη φτώχεια του λαού και τον φορολογούν και από πάνω σηκώνουν το δάχτυλο του τιμητή. Ματαιοπονούν. Το πάρτι της διαπλοκής, της διαφθοράς, του ξεπουλήματος τελειώνει. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λίγο πριν την είσοδο του κινέζικου κολοσσού στο λιμάνι παρομοίαζε αυτό που θα γινόταν στον Πειραιά με αυτό που έγινε στο λιμάνι της Νάπολη, όπου δρούσε ανεξέλεγκτα η Ιταλική μαφία. Δεν θέλουμε το λιμάνι του Πειραιά να γίνει σαν το λιμάνι της Νάπολη. Να μετατραπεί σε χώρος εγκληματικότητας ανεξέλεγκτης. Μια επένδυση 500 εκατομμυρίων ευρώ που πολεμήθηκε ίσως όσο καμία άλλη, σήμερα αποδίδει στα κρατικά ταμεία μέσω του ΟΛΠ 2,5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα και ήδη έχουν δημιουργηθεί 1.000 θέσεις εργασίας. Όταν η Κόσκο μέσω της θυγατρικής της ΕΠ ανέβλαβε τη λειτουργία του μισού λιμανιού, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων έφτανε μόλις στις 680.000. Ένα χρόνο μετά η κίνηση σχεδόν διπλασιάστηκε και φέτος εκτιμάται ότι η ΣΕΠ θα διακινήσει συνολικά τα τριπλάσια εμπορευματοκιβώτια.
Και όμως, για να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και να προχωρήσει αυτή η επένδυση, χρειάστηκε να περάσουν 16 μήνες απεργιακών κινητοποιήσεων από το 2008 μέχρι και το 2009 και δεκάδες επερωτήσεις στη Βουλή από την τότε αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ που έκαναν λόγο για ξεπούλημα των λιμανιών της χώρας. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα εμπορευματοκιβώτια άλλαζαν δρόμο και κατευθύνονταν σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου, με τον Πειραιά να χάνει την αξιοπιστία του και να σβήνει από το χάρτη των ευρωπαϊκών τέρμιναλς. Παρ' όλα αυτά, μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας της Κόσκο στο λιμάνι, ο Πειραιάς κατάφερε να ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη κατά σχεδόν 20 θέσεις. Καλησπέρα εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Δημήτρη, πολλαπλασιάζονται τα μέτωπα ανάμεσα στην κυβέρνηση για το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ήταν αυτή η δήλωση Βίτσα που προκάλεσε θύελλα. Θέλω να πω ότι αυτό το μέτωπο, το τελευταίο, για τα υπόλοιπα είναι εσωτερικά μας που έχουν βεβαίως επιπτώσεις στο συνολικότερο κλίμα, αλλά το τελευταίο μέτωπο το πληρώνει ακριβά και η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες πολίτες. Γιατί το λες? Γιατί το λέω, γιατί από πού προσδοκούμε να έρθει η ανάπτυξη? Ανάπτυξη προσδοκούμε να έρθει από τις επενδύσεις που πρέπει να έρθουν στη χώρα μας. Με τέτοιο κλίμα λοιπόν και με τέτοιες δηλώσεις, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ δύσκολα και θα τα εξηγήσουμε στην συνέχεια. Ποιο είναι το κριτήριο για μια κυβέρνηση στη χώρα για το ποια ιδιοκτησία πρέπει να έχει μια εταιρεία? Το αν έχει αποδοτικές, καλές και φθηνές υπηρεσίες στους πολίτες. Είδαμε πριν σχετικά με την Κόσκο και το λιμάνι του Πειραιά πώς λειτουργήσε. Ο ΟΤΕ έχει χειρότερες υπηρεσίες τώρα. Αλλά φαίνεται ότι αυτά, το λιμάνι, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, αποτελούν αγαπημένα θέματα της αντιπολίτευσης, που βεβαίως αλλάζει στη συνέχεια τροπάρι. Να θυμίσω ότι έλεγε το ΠΑΣΟΚ το 2009. Έλεγε λοιπόν για ανάκτηση του ΟΤΕ από το ελληνικό δημόσιο. Θα έδινε μάλιστα τότε ο κύριος Παπανδρέου 670 εκατομμύρια για την επαναγορά του 5%. Ξέρεις πόσο κοστίζει σήμερα ο ΟΤΕ? 2 δισεκατομμύρια 700 εκατομμύρια. Αλλά λεφτά υπήρχαν τότε. Έτσι και προεκλογικές αναφορές, ναι, γίνονταν και για την Κόσκο εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Για κατάργηση της συμφωνίας στην αρχή με την Κόσκο, μετά την κατάργηση έγινε επαναδιαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει τίποτε ο όρος. Και μετά τις εκλογές βεβαίως ξεχάστηκε αυτό. Αλλά όλα αυτά έχουν πολύ πολύ μεγάλο κόστος. Μέχρι τώρα, για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα, μετρούσε το ρίσκο του νομίσματος. Αν δηλαδή η Ελλάδα θα έχει αύριο νόμισμα το ευρώ ή τη δραχμή. Τώρα που λύγει αυτό το πρόβλημα, το μεγαλύτερο ζήτημα είναι το πολιτικό ρίσκο. Δηλαδή, θα έρθει να βάλει τα λεφτά του εδώ, πρέπει να ξέρει τι ορίζοντα έχει και τι του ξημερώνει. Όταν ακούει δηλώσεις λοιπόν ότι θα χάσει τα λεφτά του, μην έρθει, θα αλλάξουν οι όροι, είναι τα γνωστά που έχουμε τόσα χρόνια. Και επειδή ακούω ότι θα μας αγοράσουν τσάμπα ή δεν ξέρω τι, δεν είδα κανένα να έρχεται τους τελευταίους μήνες με όλα αυτά τα ρίσκα για να μας αγοράσει τσάμπα. Αυτά σε μια περίοδο, Δημήτρη, που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ανοίξει διάβλους επικοινωνίες με την Ευρώπη, με το σκληρό πυρήνα της Ευρώπης και εν ώψη του ραντεβού του κυρίου Τσίπρα με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Απ' τη μια έχει ένα κομμάτι του κόμματός του, το οποίο τον πιέζει σε πιο ακραίες θέσεις, σαν αυτές που ακούμε κατά καιρούς και που βλέπουμε και από βουλευτές και από στελέχη. Ο ίδιος προσπαθεί να μιλήσει διπλή γλώσσα. Αν διαβάσει κάποιος την ομιλία που έκανε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, σε λίγα σημεία θα διαφωνήσει. Μιλούσε υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων, βεβαίως μιλούσε για κρατικό έλεγχο στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεων. Κάνει το ταξίδι στη Λατινική Αμερική, στη Βραζιλία και την Αργεντινή, πάει και στο Βερολίνο, πάει και στην Ουάσιγκτον για να μιλήσει στις 22 του μήνα στο Brookings Institute. Και εκεί προφανώς δεν θα μιλήσει εναντίον των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Όσο για την απορία του κυρίου Κεφαλογιάννη για το αν θα πει στο Σόιμπλε το ότι θα χάσουν τα λεφτά τους όσοι έρθουν στην Ελλάδα, προφανώς και δεν θα το πει. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι άλλο πράγμα όταν μιλάει ένα κόμμα του 3%, το οποίο δεν παίρνει κάποιος επενδυτής στα σοβαρά, και άλλο πράγμα όταν μιλάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχει πιθανότητες να γίνει κυβέρνηση στη χώρα. Αυτό είναι το ένα μέτωπο, το νέο μέτωπο που άνοιξε σήμερα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Δημήτρη, σε ευχαριστήσω πολύ. Προηγουμένως όμως θα πάμε στον Δημήτρη Καραστεφανή, γιατί έχουμε σοβαρές εξελίξεις και σήμερα, Δημήτρη, στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Μετά τη χθεσινή λοιπόν, είχαμε ακόμη μία σύλληψη σήμερα για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Πυρήνες της Φωτιάς. Καλησπέρα, Αναστασία. Πρόκειται λοιπόν για ένα 25χρονο κορίτσι, μια φοιτήτρια της φιλοσοφικής σχολής, η οποία συνελήφθη το μεσημέρι στην Αγία Παρασκευή. Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους στοιχεία, όπως λένε, γενετικό υλικό, το οποίο εντοπίστηκε στο κουτί με τα όπλα, το οποίο
Και αυτό βρέθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου θαμμένο στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, ναι. Όπου εκεί είχαν βρει και, και το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα του 29χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Mm-hmm. Η κοπέλα λοιπόν είχε αφήσει ίχνη και σε μία από τις γιάφκες της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς, ενώ εξετάζεται, και σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, εξετάζεται η συμμετοχή της στο ότι μετέφεραν τα όπλα και τα έθαψαν, όπως σας είπα, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στο απέναντι ακριβώς από την Κανελοπούλου, εκεί ακριβώς όπου είχαν χτυπήσει τότε ο επαναστατικός αγώνας την κλούβα με τα ΜΑΤ. Αλλά δεν σημαίνει κάτι βέβαια αυτό. Βλέπουμε τα όπλα που είχαν εντοπιστεί πριν από ένα χρόνο περίπου και εκεί άφησαν τα αποτυπώματά τους. Τώρα, Δημήτρη, ποιο είναι το προφίλ αυτής της 25χρονης? Είναι ένα 25χρονο, όπως σας είπα, κορίτσι, το οποίο είχε συλληφθεί και πέρυσι και είχε αφαιθεί ελεύθερη. Mm-hmm. Είναι φοιτήτρια της φιλοσοφικής, ενώ αυτήν την ώρα, όπως γνωρίζω, γίνεται και έρευνα στο σπίτι της σε κάποια συνοικία της Αθήνας. Να σας πω μόνο ότι η νεαρή αυτή φαίνεται ότι είναι φίλη του 29χρονου και θα δούμε τώρα αν θα οδηγηθεί και πότε θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και αν θα πάρει προθεσμία να απολογηθεί όπως πήρε και ο 29χρονος. Βλέπουμε πάντως να έχει ανοίξει τα τελευταία 24 ώρα ένας νέος κύκλος συλλήψεων για την τρομοκρατία. Έχουν οι αρχές, Δημήτρη, πληροφορίες για νέο πιθανό χτύπημα? Γιατί αυτή η κινητικότητα αυτές τις μέρες? Από τη στιγμή που εντοπίστηκαν τα όπλα, οι αστυνομικοί είχαν μπει σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να εντοπίσουν άτομα τα οποία είχαν μεταφέρει ή είχαν αγοράσει. Γιατί μιλάμε για πανάκριβα όπλα, τα είδαμε στις φωτογραφίες μας, καινούρια, κλοκ, ούζι, 300 περίπου σφαίρες. Και εκτιμούσαν από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για άτομα τα οποία ήθελαν να γίνουν συνεχιστές ή των πυρήνων της φωτιάς ή να κάνουν μια καινούρια τρομοκρατική οργάνωση. Ήθελαν να δέσουν, όπως λέμε χαρακτηριστικά, την υπόθεση και γι' αυτό έγιναν οι έρευνες και οι συλλήψεις τους, βέβαια, την στιγμή, όπως λένε χαρακτηριστικά, που έπρεπε. Δημήτρη, μένεις μαζί μας για να μας δώσεις πληροφορίες και για το επόμενο θέμα, το θέμα δηλαδή των εμπριστικών επιθέσεων, κυρίες και κύριοι, με γκαζάκια που είχαμε το πρωί σε σπίτια 5 δημοσιογράφων. Ένα θέμα που άναψε και νέα φωτιά στην αντιπαράθεση που έχουμε τις τελευταίες μέρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύκλο άνοιξε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίμος Κεδίκογλου, ο οποίος στη δήλωσή του αναρωτήθηκε τι θέλει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκηρύξει τους χαϊδεμένους, όπως είπε, γουλοφόρους του. Η αντίδραση του Σκουμοντούρου ήταν έντονη, μίλησε για κήρυγμα διχασμού και μισολοδοξίας. Τις επιθέσεις καταδίκασαν όλα τα κόμματα. Οι κατεστραμμένες είσοδοι πολυκατοικιών που παρακολουθείτε ανήκουν σε 5 γνωστούς δημοσιογράφους που τα ξημερώματα έγιναν στόχοι μιας καλά οργανωμένης, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζικής εμπριστικής επίθεσης μέσα σε διάστημα 60 λεπτών. Ξεκίνησαν στις 4:20 από το σπίτι του Γιώργου Οικονομέα στο Λυκαβητό και συνέχισαν μετά με την πολυκατοικία που μένει ο Αντώνης Λιάρος στην Αγία Παρασκευή. Στις 4:15 χτύπησαν τα σπίτια του Αντώνη Σκυλάκου στη Πεντέλη και του Χρήστου Κόνστα στο Μαρούσι. Και 1:15 πριν τις 5 τα ξημερώματα έγινε η τελευταία εμπριστική επίθεση στο σπίτι του Πέτρου Καρσιώτη. Ένας άνθρωπος χωρίς λογική έκανε μια κίνηση χωρίς νόημα, χωρίς ουσία και ταλαιπώρησε όχι εμένα τόσο πολύ όσο τους γείτονες συγκατοίκους μου σε αυτή την πολυκατοικία. Έτσι ταράχτηκα πέρα από την ενέργεια την ίδια. Γιατί είναι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Εκεί την ώρα σου περνάνε διάφορες ιδέες. Να δεις τα πρόσωπα αυτών που σε έχουν στοχοποιήσει τουλάχιστον. Και για ζωές και για όλα υπάρχει. Όταν ρίχνουν μπετόνια με βόμπες και δύο γκαζάκια που βρήκε η αντιτρομοκρατική και η πυροσβεστική, η παράσταση αυτή είναι πολύ άσχημη. Οι εικόνες από τις πολυκατοικίες ίδιες. Καμένες εξώπορτες, κατεστραμμένα κουδούνια και μαύρη τύχη από τους καπνούς που προκάλεσαν οι φωτιές. Στην Πεντέλη, στο σπίτι του Αντώνη Σκυλάκου, οι δράστες τοποθέτησαν γκαζάκια όχι μόνο στην είσοδο, αλλά και στο υπαίθριο γκαράζ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός η μηχανή που βλέπετε. Μου λέει, κύριε, μου τρέχα, λέει, και ζητάνε τα κλειδιά. Κάποιος φώναζε εδώ, τα κλειδιά, τα κλειδιά. Και ήταν ο γείτονας να ανοίξει την πόρτα την δική του να βοηθήσει. Ήρθαμε εδώ πέρα, είχε ανάψει όλα εδώ πέρα. Και ο κύριος Σκυλάκος εκεί με τη μάνικα έβρεχε. Και ευτυχώς που έβρεχε, αλλιώς θα παίρνουμε φωτιά. Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν από 2 γκαζάκια σε κάθε ένα από τους στόχους τους. Το μόνο που με τρομοκρατεί πραγματικά είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται έτσι. Yeah. Ότι σκέφτονται ότι μπορεί να αλλάξουν τον κόσμο με τέτοιου είδους ενέργειες ή παίζουν παιχνίδια τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
Χθες οι εισβολές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σήμερα οι εκρήξεις σε σπίτια δημοσιογράφων. Επιχειρείται ανοιχτή τρομοκρατία στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, ένα ζωτικό χώρο της δημοκρατίας μας. Επιτέλους, τι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αποκηρύξει τους χαϊδεμένους κουκουλοφόρους του? Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για αυτά τα φαινόμενα των επιθέσεων. Θέλω να εκφράζω την ανησυχία μου για αυτές τις εξέλιξεις. Και να πω με κατηγορηματικό τρόπο ότι τα περιστατικά τα χθεσινά, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, καταλήψεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και μια κινητικότητα ύποπτη στις τελευταίες μέρες, εμάς μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Οι πρώτοι οι οποίοι καταδικάζουμε την ανομία και παλεύουμε την ανομία είμαστε εμείς. Αλλά σε όλες τις μορφές. Η κοινωνική και πολιτική ειρήνη στη χώρα μας πρέπει να διαφυλαχθούν με κάθε τρόπο, χωρίς εκπτώσεις και φτηνές δικαιολογίες. Όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις έχουμε χρέος να προστατεύσουμε τη δημοκρατική ομαλότητα στην πατρίδα μας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας οφείλουν, χωρίς μισόλογα και συμψηφισμούς, να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Καταδικάζουμε ως ανεξάρτητοι Έλληνες απερίφραστα αυτήν την οποιαδήποτε πράξη βίας από όπου και αν προέρχεται, και πόσο μάλλον τέτοιες μέρες όπου δουλεύουν πολύ οι αποσανατολιστικοί μηχανισμοί, έτσι για να προσπαθήσουμε να τοποποιήσουμε το ενδιαφέρον. Τις επιθέσεις καταδίκασε και ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ που έκανε λόγο για χτυπήματα που στοχοποιούν την ελευθερία της άποψης. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Καρεστεφανή. Αφού πω, Δημήτρη, ότι και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, με το που πληροφορήθηκε το περιστατικό, επικοινώνησε με όλους τους συναδέλφους, έναν το πρωί. Τώρα, να δούμε τι εκτιμήσεις κάνει η αστυνομία. Έχουν καταλήξει, Δημήτρη, ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο? Βεβαίως και είναι οργανωμένο σχέδιο, και αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι μέχρι αυτή την ώρα καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Μιλούν για οργανωμένο σχέδιο, καθώς μέσα σε μία ώρα είχαμε 4-5 χτυπήματα σε 5 διαφορετικές περιοχές. Τα 3 χτυπήματα έγιναν από τις 4 και 10 ως τις 4 και 4. Το πρώτο ήταν στο σπίτι του κυρίου Οικονομέα, ενώ το τελευταίο, το πέμπτο, ήταν στο σπίτι του Πέτρου του Καρσιώτη. Φαίνεται ότι όλοι οι εμπριστικοί μηχανισμοί ήταν ίδιοι και οι δράστες ήταν εκεί, καθώς ή άναψαν φυτίλι βραδύκαυστο ή ακαριαίο ή κάποιος τουπί και τράπηκαν σε φυγή. Για τους οποίους τι εκτιμάει η αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, αν μου επιτρέπεις, Σία, είχαμε ένα κύμα εμπριστικών επιθέσεων από την ημέρα που έγινε η εκένωση της Βίλας Αμαλία. Και το λέω αυτό γιατί στις 30 του μηνός, 30 12, πριν από 10 ημέρες περίπου, είχαμε στο Ειρηνοδικείο. 2-3 μέρες μετά είχαμε σε γραφεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας σε Ηλιούπολη και Βύρωνα αντίστοιχα. Τότε είχαν αναλάβει την ευθύνη και είχαν πει ότι την Βίλα Μαλία δεν θα την πάρει κανείς. Την επόμενη ημέρα είχαμε σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Συνδέουν λοιπόν όλα αυτά τα περιστατικά με την επέμβαση της αστυνομίας στη Βίλα Αμαλίας. Ακριβώς. Φαίνεται ότι οι συντάκτες των προκηρύξεων, γιατί μιλάμε για 2 διαφορετικές προκηρύξεις, τελείωναν πάντα ότι για την Βίλα Αμαλία. Και ότι την Βίλα Αμαλία δεν θα την πάρετε ποτέ. Και μάλιστα, αυτό ήταν το δεδομένο για τους αστυνομικούς. Η αστυνομία τώρα έχει στοιχεία στα χέρια της για τις πρωινές σήμερα αυτές επιθέσεις? Το μόνο στοιχείο που υπάρχει είναι ένα γκαζάκι το οποίο δεν εξεράγει από το σπίτι του Πέτρου Καρσιώτη και έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Δεν ξέρω αν δείχνει και πάρα πολλά πράγματα. Πάντως, οι άνδρες του Τμήματος Εξουδετερώσεις Εκρηκτικών Μηχανισμών έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία από εκεί. Δεν ξέρω τι είναι αξιοποιήσιμο, γιατί μιλάμε για εκρήξεις και αμέσως μετά φωτιά. Και αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι έχουν γίνει έρευνες σε πάρα πολλά σημεία για να δουν τον τρόπο διαφυγής των δραστών, που εκτιμούν ότι δεν ήταν μόνοι τους, αλλά είχαν και ομάδες υποστήριξης, και κοιτούν κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Μιλάμε για μία ώρα από 4 παρατέταρτο ως 5 παρατέταρτο. Δεν κυκλοφορεί και πάρα πολλοί κόσμος, ενώ αποφασίστηκε ότι από σήμερα θα υπάρχουν περιπολίες. Και αυτό που γνωρίζω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι θα υπάρχει ακόμα και το βαλιτσάκι της ΕΥΠ να βοηθά ακόμα και στις έρευνες. Περισσότερες από 16 μεικτές ομάδες θα οργώνουν το λεκανοπέδιο και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης έρευνας. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής, που βέβαια αναμένεται να κορυφωθεί με την ψηφοφορία που θα γίνει σε λίγη ώρα. Πάμε στην Βουλή, στον Αντώνη Ατζολέτο, για να δούμε, Αντώνη, πρώτα απ' όλα ποιο είναι το κλίμα σε αυτή τη στιγμή. Η ψηφοφορία καταρχάς θα ξεκινήσει μετά τις 10 το βράδυ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για 4 άρθρα. Υπήρξαν έντονες αναφορές σήμερα εδώ όλη τη μέρα πέρα από το θέμα των ημερών για τη λίστα Λαγκάρντ, δηλαδή όσον αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο η αντιπολίτευση το χαρακτήρισε φοροπηκτικό και χωρίς προοπτική.
Πιο σκληρές ήταν κριτικές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Λαφαζάνη να κάνει λόγο πως έρχεται θύελα και να μιλάει για πολιτική τρομοκρατία. Ένα θέμα δημιουργήθηκε το μεσημέρι με την αναφορά της κυρίας Ξηρωτήρη από τη Δημοκρατική Αριστερά όσον αφορά το άρθρο για τις τραπεζικές καταθέσεις. Τελικά μιλήσαμε μαζί της, δεν υπάρχει θέμα να μην ψηφίσει το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 2 η Δημοκρατική Αριστερά. Ενώ δυσφορία υπήρχε και από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Κουκουλόπουλο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας δεν έκανε δεκτές τις τροπολογίες και ειδικά αυτή για τα άτομα με αναπηρία, κάνοντας λόγο για θέμα πολιτικής αλλά και ηθικής τάξης. Ενώ πρέπει να σου πω και από την πλευρά της κυβέρνησης, κριτική από την κυρία Μπακογιάννη, η οποία μίλησε για αντιαναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο όμως πρέπει να το ψηφίσουμε, αλλά και ο κύριος Νικήτας Χακλαμάνης, ο οποίος άσκησε κριτική, αλλά είπε ότι θα το ψηφίσει για να μην δώσει πάτημα να υπάρξουν και νέα μέτρασια. Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστώ και να δούμε εδώ, κυρίες και κύριοι, όλα όσα προηγήθηκαν από το πρωί, τη διαφοροποίηση της Δημάρ και του ΠΑΣΟΚ, τις οξύες αντιπαραθέσεις που είχαμε, αλλά και το μήνυμα Στουρνάρα ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Με ενστάσεις από Δημοκρατική Αριστερά και ΠΑΣΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία η ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, που αποτελούσε ένα από τα βασικότερα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης. Για τις υψηλότερες καταθέσεις να είναι μεγαλύτερη η φορολογία των τόκων. Στο εξωτερικό η φορολογία των τόκων είναι πάνω από 20%. Είναι υψηλή η φορολογία. Εμείς σας λέμε από το 2015 για υψηλή φορολόγηση, για υψηλές καταθέσεις να πάτε στο 17,5%. Κατετέθη μια τροπολογία σε ό,τι αφορά τα άτομα με καθολική αναπηρία. Την επομένη εβδομάδα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αναιρέθηκε αυτό το μέτρο. Είναι ζήτημα και πολιτικής και ηθικής τάξης. Θα πρέπει να αποκατασταθεί. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης τόνισε την ανάπτυξη ως άξονα της οικονομικής πολιτικής. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κικίλια, έκανε γνωστό ότι τους πρώτους 9 μήνες του 2012 συνελήφθησαν 686 άτομα για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο συνολικού ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με όσους δεν μπορούν να δικαιολογήσουν, θα προχωρήσουμε πολύ σκληρά. Εγώ δεν θα παίξω με τη φοροδιαφυγή. Δεν πρόκειται να αφήσω αυτό το φαινόμενο, το οποίο όλες οι πτέρυγες της Βουλής έχουν καταγγείλει και δικαίως το έχουν καταγγείλει, να συνεχιστεί. Από την πλευρά της, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε για άλλη μια φορά την αντίρρησή της στη λογική των πρόσφατων φορολογικών ρυθμίσεων για το πετρέλαιο. Μπορούμε να βρούμε μια λύση που να καλύψει τον επόμενο Φλεβάρι-Μάρτι, που θα είναι οι πιο δύσκολοι μήνες, και σας μιλάω ως τέος βουλευτής Βρετανίας, που ξέρω τι σημαίνει να είναι μείον 7. Δεν το καταλαβαίνετε ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται και όποια οικολογική συνείδηση σήμερα έχουμε και όποια αγάπη στο πράσινο. Δεν θα βλέπω μπροστά μου. Άμα τουλάχιστον εγώ είχα παιδιά μικρά και εγγόνια, θα έκοβα και τα δέντρα, σας το λέω. Το σχέδιο της εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, να διαλυθούν οι πολύτεκνες οικογένειες, να μπουν τεκμήριο τα παιδιά, να διαλύσουμε τους ανέργους. Προχωράτε σε αποφάσεις οι οποίες είναι εθνικά επικίνδυνες. Το κλείσιμο των ΔΟΗ στα νησιά σημαίνει ότι θα προχωρήσετε ουσιαστικά σε αυτό που είχατε προαναγγείλει, στην ερήμωση των νησιών. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών σε ομιλία του στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιβεβαίωσε τις πιέσεις που δέχεται για να μην συγχωνευθούν οι ΔΟΗ. Υπάρχουν αντιστάσεις. Έχω πολλές πιέσεις από όλη την κοινωνία, από βουλευτές, να μην προχωρήσω. Αυτό δείχνει πραγματικά πόσο οπισθοδρομικοί έχουμε γίνει ως κοινωνία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του ο γραμματέας Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος. Σας ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν βλέπουμε να υπάρχει και καμία σοβαρή μέρημνα, καμία σοβαρή έρευνα και καμία πραγματική διάθεση για τιμωρία και κάθαρση, την κάθαρση να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα, να τιμωρηθούν οι κλέφτες, που λέει ο λαός. Καταψηφίζουμε το φορολογικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο το οποίο εντάσσεται στην πολιτική του μνημονίου. Και καλούμε έκαστον και εκάστη να αναλάβει τις ευθύνες του. Καταστρέφεται η χώρα. Ο καθής ας διαλέξει τον δρόμο που πρέπει να πάρει.
Και πάμε στο Χρυσόστομο Τσούφη για να δούμε, Χρυσόστομε, συνοπτικά τι προβλέπει τελικά το νέο φορολογικό. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο καθιερώνει μια νέα κλίμακα φορολόγησης για μισθωτούς και συνταξιούχους, που προβλέπει συντελεστή 22% για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ, συντελεστή 32% για το τμήμα του εισοδήματος από τις 25 έως τις 42.000 ευρώ και συντελεστή 42% για το υπερβάλλον ποσό. Mm-hmm. Θεσπίζεται παράλληλα αυτόματη έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα έως τις 18.000 ευρώ, η οποία και μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος. Μέσω αυτής της έκπτωσης ΣΥΑ επιτυγχάνεται μια τεχνητή αύξηση του αφορολόγητου από τις 5 στις 9.000 ευρώ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν το 25% του φορολογητέου εισοδήματός τους σε αποδείξεις για να έχουν αυτήν την έκπτωση φόρου. Εάν δεν τα καταφέρουν, επιβάλλεται πέναλτι 22% επί της διαφοράς. Η έκπτωση φόρου δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές όπως θα δούμε 26% για τις πρώτες 50.000 ευρώ του εισοδήματός τους και 33% για το υπερβάλλον ποσό. Παράλληλα, αυξάνεται το τέλος επιτιδεύματος από τα 500 στα 650 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στα 1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές πλην των εξόδων ιατρικής και νοσοκομιακής περίθαλψης, όσα βεβαίως δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και αν ξεπερνούν το 5% του εισοδήματος που φορολογείται. Επίσης, εξαιρούνται, παραμένουν δηλαδή ως φοροαπαλλαγές οι διατροφές και οι δωρεές προς το δημόσιο εάν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. Επιπλέον 200 ευρώ μείωση φόρου θα έχουν οι ανάπηροι για τα θύματα πολέμου. Ειδικά για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ υπάρχει αύξηση των φόρων κερδών από το 20% στο 26%, μείωση όμως της φορολόγησης των μερισμάτων από το 25% στο 10%, έτσι η συνολική επιβάρυνσή τους από το 40% πέφτει στο 32,8%. Mm-hmm. Σε ξεχωριστή κλίμακα θα φορολογούνται και τα εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων. Η κλίμακα έχει ως εξής: 10% συντελεστής για τις πρώτες 12.000 ευρώ, 33% συντελεστής για το υπερβάλλον ποσό και επιβάλλεται ακόμη φόρος στην υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου, αφού ληφθεί υπόψη με ειδικούς συντελεστές και ο χρόνος που έχει διακρατηθεί το ακίνητο. Μάλιστα, αυτά λοιπόν τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσόστομε, και να καλησπερίσω εδώ τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, ο κύριος Τουρνάρας νομίζω δεν μπορούσε να το πει πιο ξεκάθαρα. Χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο ως νομοσχέδιο δημοσιονομικής ανάγκης. Αυτό που έχει ανάγκη αυτή η χώρα είναι αυτή τη στιγμή ένα φορολογικό για να γεμίσει τα κρατικά ταμεία ή ένα φορολογικό που θα επιβάλλει κανόνες και κανόνες δικαιοσύνης. Και τα δύο φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες αλλαγές έχουν να κάνουν κυρίως με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό ήταν μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2008, τότε ο τότε Υπουργός Οικονομικών είχε σκεφτεί να μειώσει δραστικά το αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γίνεται μια προσπάθεια, δεν πιστεύω ότι αυτό από μόνο του, ούτε ότι θα καρποφορήσει έτσι όπως είναι, ώστε να καμφθεί η δυνατότητα της φοροδιαφυγής σε αυτό το κομμάτι, στο οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Στους μισθωτούς οι αλλαγές δεν είναι τρομακτικές και δεν θα έλεγα ότι συνιστούν πραγματικά φορολογική βαρβαρότητα. Από εκεί και πέρα, ξέρεις τώρα, υπάρχει φορολογικό νομοσχέδιο. Θα έχουμε αλλαγές σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτές οι αλλαγές που γίνανε τώρα, λες αν θα έχουμε και άλλες αργότερα. Βεβαίως, ναι. Δεν θα έχουμε φέτος, αλλά η αλήθεια είναι ότι σύντομα θα μιλάμε για ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ξανά μια συζήτηση η οποία να έχει έναν ορίζοντα ικανοποιητικό για να γίνει η συζήτηση σωστά, αλλά πρέπει να έχει μία προϋπόθεση. Αν είναι να ξανασυζητήσουμε για τα φορολογικά και να ξαναπάνε στη Βουλή και η αντιπολίτευση να ψηφίζει κατά ό,τι και αν φέρει η όποια κυβέρνηση είναι τότε πάνω, δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Εδώ χρειάζεται να βρεθεί ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο φορολογικό, στο οποίο κατά το 80% θα υπάρχει μία κατά το 80% συμφωνία στη Βουλή. Διότι μόνο τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Εδώ τώρα, ανάλογα με τις ανάγκες του κράτους ή με το πού πέφτει έξω ο προϋπολογισμός, αλλάζουμε και κάποιους φόρους. Επιπλέον, και αυτό ίσως είναι το χειρότερο, γίνεται και μία προσπάθεια ανάλογα και με το πού πιστεύει κάθε κόμμα ότι έχει περισσότερους πελάτες. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι βεβαίως. Πάντως, υπήρξαν κάποιες ενστάσεις, Μπάμπη, που είχαν ενδιαφέρον. Ναι. Ας πούμε, γιατί να υπάρχει διαφορετική φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος. Ναι. Αυτό το ερώτημα, ξέρεις, το είχα και εγώ προσωπικά. Παλαιότερα υπεστήριζα και εγώ ότι είναι προτιμότερο να έχεις μία κλίμακα και όλα να μπαίνουν εκεί.
σιγά σιγά και με τις συζητήσεις άρχισα να έχω ερωτηματικά. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος όταν αγοράζει ένα ακίνητο έχει ήδη φορολογηθεί για το εισόδημα πριν το αγοράσει. Εκτός αν κάνουμε την παραδοχή ότι τα ακίνητα αγοράζονται κυρίως από τους φοροφυγάδες. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Άρα αμέσως ένα εισόδημα από ενίκιο δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια κλίμακα και πάνω από οποιοδήποτε άλλο εισόδημα. Το ίδιο και με τα ελεύθερα επαγγέλματα. Όπου εκεί είναι μια διάκριση, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Σε πάρα πολλές χώρες όπου οι υπηρεσίες είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, έχεις πολλούς. Εκεί πρέπει να πας από το πρώτο πρακτικό ευρώ με μικρές απαλλαγές. Σε αντίθεση με ποιους, με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, όπου εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερος ο συντελεστής, ο ανώτατος δηλαδή, το 42 τώρα, αλλά ανταυτού τουλάχιστον εξασφαλίζεις μια μεγαλύτερη φορολογική ασυλία κάποιου κομματιού του εισοδήματος. Όπως και το θέμα με τα παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό, είναι λογικό αυτό που κάνουν. Εγώ εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι η απαλλαγή αυτή ήταν περισσότερο σε όφελος εκείνων που είχαν εισόδημα και καθόλου δεν ωφελούνται εκείνοι που είχαν λίγο εισόδημα. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, υπάρχουν πάρα πολλά. Όμως πρέπει να κρίνουμε, να ολοκληρώσω τη σκέψη αυτό γιατί είναι σημαντικό, πρέπει να κρίνουμε πώς θα πάει το σύστημα των επιδομάτων που θα δοθούν. Αν αυτά τα δύο δεν ταιριάξουν, τότε θα χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι ανοιχτή. Τον Μάρτιο έχει ξανά συζήτηση για φορολογικά πράγματα. Άρα δεν θα πάψουμε να συζητάμε φορολογικά, δυστυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι στον Δημήτρη Καριστεφανή. Γιατί πριν από λίγο, όπως με πληροφορούν, Δημήτρη, υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις που είχαμε το πρωί στα σπίτια των δημοσιογράφων. Είναι η οργάνωση που λέγαμε και νωρίτερα ότι που έκλεισε τον κύκλο των χτυπημάτων, λέγονται κύκλοι παραβατικών εραστές της ανομίας, όπου μαζί με τη μαχόμενη μειοψηφία, με μια προκήρυξη όπου αναρτήθηκε πριν από περίπου 3 λεπτά στην ιστοσελίδα IndyMedia, ναι, αναφέρουν ότι επέλεξαν με αντανακλαστικές εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια δημοσιογράφων, παίρνουμε θέση μάχης δίπλα από τις κοινότητες. Θέλουν να πούν χαρακτηριστικά ότι ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μας αλήθεια και μάλιστα λένε ότι με την αποφασιστική κίνηση της ανακατάληψης της βίλας, ζητώ συγγνώμη αλλά είναι πολύ μεγάλη προκήρυξη και πρέπει να βρω δύο Δημήτρη, κομμάτια. Φυσικά. Ήρθε μόλις τώρα και λοιπόν, αυτή τη στιγμή με αποφασιστική κίνηση, ανακατάληψη της βίλας, η ταυτόχρονη κατάληψη των γραφείων του αριστερού θειάσου της Δημοκρατικής Αριστεράς και η αντανακλαστική συγκέντρωση αλληλεγγύης μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών, παρά την καταστολή, έδειξαν πως μέσα στην γενικευμένη απίθεια είμαστε εμείς μπροστά. Και εξηγούν τους λόγους που χτύπησαν συγκεκριμένα τους 5 δημοσιογράφους. Έχουν τους δικούς τους λόγους και αυτό που λένε χαρακτηριστικά. Άρα αιτιολογούν κάθε χτύπημα ξεχωριστά. Ακριβώς. Αιτιολογούν κάθε χτύπημα ξεχωριστά. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης είναι ότι σε κάθε παράγραφο υπάρχει μία λέξη για τις καταλήψεις, για την Βίλα Αμαλία και μιλούν για ένα χώρο στην Ξάνθη ο οποίος έχει καεί μετά από εμπριστική επίθεση αγνώστων. Το δεδομένο είναι ότι ο συντάκτης ή οι συντάκτες του κειμένου ίσως να γνώριζαν πάρα πολύ καλά για τις επιθέσεις και γνώριζαν πάρα πολύ καλά και για τους στόχους. Αυτό φαίνεται και από την προκήρυξη που, όπως σας είπα, δημοσιεύθηκε πριν από 5 περίπου λεπτά. Δημήτρη, μπορείς να μας πεις πώς αιτιολογούν την επίθεση σε κάθε έναν από τους συναδέλφους? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που γράφουν ΣΥΑ είναι για τον Γιώργο Οικονομέα, γράφουν ότι είναι δημοσιογράφος και είναι γνωστός για τις αναπτρεπτικές του ανησυχίες που έτρεφε στο παρελθόν και κάποια άλλα που δεν χρειάζεται να τα πούμε. Και αυτό που λένε για τον Πέτρο Καρσιώτη, μιλούν ότι είναι ένας αστυνομικός συντάκτης, που σημαίνει ότι όλοι οι αστυνομικοί συντάκτες είναι στόχοι. Και μιλά για τον Αντώνη Λιάρο, ο οποίος ήταν υποψήφιος του βουλευτή με βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ναι, και στις τελευταίες εκλογές εξαργύρωσε την μη εκλογή του στο κοινοβούλιο με την παρουσία του στην ΕΡΤ. Επίσης, για τον κύριο Κόνστα στο Μαρούσι, σχολιαστής οικονομικών θεμάτων στο δελτίο ειδήσεων του Άλτερ, πριν κλείσει, και φερόμενο και μόνιμο υποστηρικτή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Και είναι όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα, δεν είναι κάποια πράγματα που, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στο λέω. Ναι, ναι, φυσικά. Για τον κύριο Σκυλάκο, πρώην διευθυντή ειδήσεων σε τηλεοπτικό κανάλι και νυν διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, με απόφαση του Υπουργού Γιάννη Τουρνάρα. Έτσι δικαιολογούνται τα χτυπήματα, τα συγκεκριμένα 5 χτυπήματα. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, λένε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και
Το λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι οι κύκλοι παραβατικών όπου είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 5 εμπρισμούς. Και επιβεβαιώνονται λοιπόν οι εκτιμήσεις της αστυνομίας ότι είναι τα ίδια άτομα που είχαν διαπράξει και τα προηγούμενα Ακριβώς. χτύπηματα που μας περιέγραψες και ότι όλο αυτό έχει πυροδοτηθεί και σχετίζεται με την επέμβαση αστυνομίας στη Βίλα Αμαλία. Σε ευχαριστούμε. Και κλείνοντας, αν μου επιτρέπεις, λένε λευτεριά στο Σάβα Ξηρό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αυτά λοιπόν η ανάληψη ευθύνης για αυτές τις επιθέσεις που είχαμε το πρωί σε σπίτια δημοσιογράφων. Την ίδια ώρα, πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Προκαλεί πολλά ερωτήματα το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τρεις προφυλακιστέντες για 9 ληστείες με Καλάσνικοφ και χειροβομβίδες σε πολλές πόλεις, όπως την Αθήνα και τα Φάρσελα, όπου είχαμε μάλιστα και σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, καλησπέρα. Ακούγεται πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Ακούγεται, Σία, και φαίνεται ότι και είναι. Καθώς εδώ από ένα λάθος ενός υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την έρευνα που έχουν κάνει αστυνομικές ενώσεις, οι οποίες είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή, καθώς εκτός από τις ληστείες με Καλάσνικοφ και με η εξαιρετική επιθετικότητα, η συγκεκριμένη προσωρινά κρατούμενοι είχαν τραυματίσει σοβαρά αστυνομικό όργανο. Έτσι άλλωστε ήρθε το θέμα και στην δημοσιότητα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είχαν συλληφθεί το Δεκέμβριο του 2011 και είχαν προφυλακιστεί. Μάλιστα. Είχαν προφυλακιστεί σε διάφορες φυλακές της Βόρειας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Δεν ήταν δηλαδή όλοι σε μία φυλακή, όμως η υπόθεσή τους, το χειρισμό της υποθέσης τους τον είχαν οι δικαστικές αρχές της Κατερίνης. Τι συνέβη λοιπόν? Αυτό έγινε το 2011 λοιπόν, προφυλακίζονται, συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται. Στη συνέχεια τι συμβαίνει? Συλλαμβάνονται, ανακρίνονται, mm-hmm. τους αποδίδονται βαριές κατηγορίες και η δικαιοσύνη αποφασίζει την προσωρινή τους κράτηση. Μάλιστα. Περνάει ένας χρόνος, είναι μέσα στις φυλακές και με βάση νέο νόμο για να παραμείνουν άλλους 6 μήνες, γιατί πάνω από 18 δεν μπορεί mm-hmm. να παραμείνει κανείς, πρέπει στο δικαστικό συμβούλιο να εμφανιστούν οι ίδιοι και να πούν τις απόψεις τους. Όμως, με λάθος του γραμματέα από ό,τι προκύπτει, δεν ειδοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι προσωρινά κρατούμενοι. Το ξέχασε δηλαδή ο γραμματέας? Δεν ξέρω αν το ξέχασε, γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα και δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Μένω σε αυτό που προκύπτει προς το παρόν, ότι ο γραμματέας του Συμβουλίου δεν ειδοποίησε αυτούς τους ανθρώπους ή τους συνηγόρους τους, προκειμένου να ασκήσουν νόμιμα το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος να εμφανιστούν ενώπιον του Συμβουλίου, για να μπορεί να υποστηρίξουν γιατί πρέπει να κάτσουν άλλους 6 μήνες ή γιατί δεν πρέπει να κάτσουν. Το αποτέλεσμα αυτής της παράληψης ήταν ότι το βούλευμα που τους παρέτεινε την κράτηση, δηλαδή τους άφηνε μέσα για άλλους 6 μήνες, μέχρι που πια να μην μπορούν να κάτσουν άλλο, αν το 18μηνο είχε λήξει, να θεωρηθεί ότι δεν είναι σωστό, να προσβληθεί από τους ίδιους με νομικές διαδικασίες, να ακυρωθεί, να θεωρηθεί ότι δεν έχει εκδοθεί νόμιμα και οι άνθρωποι αυτοί να αφαιθούν ελεύθεροι. Και μιλάμε τώρα για σκληρούς κακοποιούς, για κακοποιούς που έχουν διαπράξει μια σειρά ληστείων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας με πολύ βαρύ οπλισμό, με καλάσνικο. Βαριοπούλες και θυμίζω και ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ένταξη μια τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται προς ψήφιση, που επιβάλλει ποινές ισοβίων σε ληστές που κάνουν χρήση καλάσνικοφ, βαρέως οπλισμό. Ναι, και τώρα απλώς είναι μια διάταξη που εξειδικεύει αυτό το αδίκημα. Δηλαδή, τυπικά και τώρα είναι η ποινές των ισοβίων. Ναι. Γιατί όταν έχουμε την νομοθεσία, μόλις υπάρχει εξαρσία ένα φαινόμενο, κάνουμε και μια διάταξη. Το θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι. Αλλά εδώ είναι το ελεύθεροι. Θέμα σοβαρό, Σία, και έρχεται να προσθεθεί ότι ακόμα και ένα λάθος που δεν ξέρω αν είναι σκεμμένο ή αν είναι λάθος-λάθος, αυτό πρέπει να το αποδείξει η δικαστική έρευνα που πρέπει να γίνει, διότι οι δικαστικοί υπάλληλοι έχουν ευθύνες οι οποίες ελέγχονται από τους προϊσταμένους των δικαστικών υπηρεσιών και αυτό το λάθος πρέπει να ελεγχθεί, mm-hmm. διότι είναι ένα λάθος που έχει μια πάρα πολύ προκλητική συνέπεια και σοβαρή συνέπεια, αλλά εδώ αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά αποφυλακίσεων που οφείλονται στη λήξη των 18 μήνων, που βέβαια μπορεί να μην ευθύνονται οι δικαστικές αρχές ευθέως, διότι όταν λήγει το 18μήνο, ό,τι και να έχεις κάνει, να έχεις σκοτώσει 200 θα βγεις έξω, γιατί αυτό λέει το Σύνταγμά μας. Το διατάφτα για την κοινωνία είναι το ίδιο όμως. Βεβαίως, ότι βγαίνουν έξω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και που θα έπρεπε να εξακολουθούν να κρατούνται.
Θα έπρεπε να εξακολουθούν να κρατούνται για να μιλήσουμε για τα 18 μήνα στο οποίο έχει φτάσει η συζήτησή μας, όταν η δικαστική η δικαιοσύνη έχει φροντίσει να έχουν δικαστεί και καταδικαστεί πριν τη λήξη του 18 μήνου. Αυτό ούτε εύκολο είναι. Έχει γίνει χιλιάδες φορές στο παρελθόν. Όλοι γνωρίζουμε τις λειτουργίες της δικαιοσύνης και το κλίμα έχει γίνει πολύ χειρότερο με τις αποχές τελευταίου χρόνου που έχουν σωρεύσει τεράστιο όγκο υποθέσεων. Απόδειξη ΣΥΑ ότι πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι αυτό το θέμα θα κοιτάξει πώς μπορεί να λυθεί σε συνεργασία με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μπας και δίδεται προτεραιότητα σε αυτές τις σοβαρές υποθέσεις. Αλλά τι προτεραιότητα να δοθεί όταν σε έναν δρόμο έχει γίνει το απόλυτο τράφικ και δεν μπορεί να περάσει το ασθενοφόρο, ζητάμε εμείς να σωθεί ο ασθενής. Ιωάννα, μείνε μαζί μας για να έρθουμε τώρα και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Στην κατάθεση του Ιωάννη Ιδιώτη, κυρίες και κύριοι, επικεντρώνεται πλέον το ενδιαφέρον. Οι εξηγήσεις του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ θεωρούνται κλειδί για την τροπή που θα πάρει η υπόθεση από εδώ και στο εξής. Εν όψη, βέβαια, και της ψήφισης της ψηφοφορίας για την Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται τη Δευτέρα ή την Τρίτη οι εξηγήσεις του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Ιδιώτη, αφού επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που θέλουν το στικάκι που έχουν στα χέρια τους οι οικονομικοί εισαγγελείς να πρόκειται για αντίγραφο που δημιουργήθηκε στις 8 Ιουλίου του 2011. Εξηγήσεις όμως θα δώσει και ο έτερος πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης. Τα στοιχεία που θα προκύψουν είναι ιδιαίτερα σημαντικά εν ώψη και της ψήφισης για την Προανακριτική Επιτροπή στη Βουλή την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς τα ευρήματα της εισαγγελικής έρευνας θα αξιοποιηθούν από τα κόμματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν ενδείξεις υπαιτιότητας του οποιοδήποτε, η Βουλή πρέπει να πράξει τα κατά νόμο χωρίς να σταματήσει πουθενά, γιατί μόνο έτσι το πολιτικό σύστημα θα ανακτήσει την αξιοπιστία του. Θα ανέμενα μια μεγαλύτερη περίσκεψη, γιατί φοβάμαι ότι ξανά θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα όσα κόμματα ήταν υπέρχουν στη Βουλή ή περίπου, μια και είναι και τρία κόμματα που συγκυβερνούν και κατέθεσαν μια ενιαία πρόταση, να έχουμε και τα αντίστοιχα πορίσματα. Όσο επικίνδυνο είναι για την αξιοπιστία των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και τη δημοκρατία να καλύπτονται οι παρανομίες, τα σκάνδαλα, φοβάμαι ότι είναι και το ίδιο επικίνδυνο στην απώλεια αυτή του κύρους του συστήματος μας, του πολιτικού και του δημοκρατικού, όταν πέφτουν πολλές προτάσεις για άλλους λόγους, οι προτάσεις αυτές χάνονται και τελικά σου λέει ο πολίτης τι να πρωτοπιστέψει. Ο Αντώνης Ρουπακιώτης μάλιστα προανήγγειλε σύντομα τη δημιουργία ειδικού προανακριτικού τμήματος που θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες με τεχνικές ή ειδικές γνώσεις, οι οποίοι θα διευκολύνουν τους εισαγγελείς και τους ανακριτές στην επιτέλεση του έργου τους. Δεν τεκμέρεται προς το παρόν ότι ο κ. Παπανδρέου διαχειρίστηκε τη λίστα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας αιτιολογώντας στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην βάλει στο κάδρο των ευθυνών τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτοί οι οποίοι προφανώς με βάση την κοινή λογική έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκονται μπροστά σε ποινικές ευθύνες είναι οι δύο υπουργοί, αυτά τα δύο μέλη της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, γιατί δεν έγινε κατά τη διάρκεια μόνο μιας κυβέρνησης αυτή η ιστορία, διαχειρίστηκαν τη λίστα Λαγκάρντ. Και αυτοί είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Βενιζέλος. Μεσαδεύεται να πάμε στη διαδικασία ψήφισης της παραπομπής για τη λίστα Λαγκάρντ με έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να μην βγάλει κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί ούτε ο κύριος Παπακοσταντίνου να μην παραπεμφθεί. Διότι άμα βάλετε κάλπη κατά κόμμα, υπάρχει σαφής κίνδυνος να μην γίνει καμία παραπομπή. Πρέπει να μπουν τέσσερα ονόματα. Παπακοσταντίνου, Βενιζέλος, Παπανδρέου και Παπαδήμος. Με όλα τα τετράγωνα που πρέπει να υπάρχουν δίπλα, γιατί τους παραπέμπεις. Λοιπόν, Ιωάννα, τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στην εξέταση του κυρίου Ιδιώτη. Δευτέρα ή Τρίτη. Δευτέρα ή Τρίτη είναι ένα πρόσωπο που έχει αναδειχθεί ως πρόσωπο κλειδί από τις έρευνες της δικαιοσύνης για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Εκείνο που έχει μεγιστοποιήσει το ρόλο του κυρίου Ιδιώτη σε αυτή την υπόθεση είναι το έβριμα που κατά τους οικονομικούς εισαγγελείς αναφέρει ότι επί των ημερών του στο ΣΔΟΕ έγινε αντιγραφή στο στικάκι της λίστας που έδωσε ο Παπακοσταντίνου στο Διώτη. Με άλλα λόγια δηλαδή ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν άλλο στικάκι από εκείνο που παρέδωσε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δηλαδή ότι έχει υπάρξει αντίγραφο του αντιγράφου. Αυτό είναι μια εκτίμηση των οικονομικών εισαγγελέων που έχει δώσει νέα τροπή στην υπόθεση. Τα ερωτήματα που προκαλούνται πρέπει να απαντηθούν από τον κύριο Διώτη. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ΣΥΑ ανατροπές. Και κανείς ανατροπές. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο κύριος Διώτης. Ο κύριος Διώτης μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει μιλήσει. Δεν ξέρουμε αν θα εμφανίσει και το
το πρώτο στίκ. Για να πούμε να εμφανίσει το πρώτο στίκ, πρέπει να δεχθεί την αντιγραφή. Δηλαδή πρέπει να δεχθεί ότι αυτός, επί των ημερών του, έγινε αντιγραφή. Και να παραδεχθεί ότι αυτό το στίκ είναι άλλο. Αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να πει ο κ. Διώτης. Πρέπει να πούμε ότι την πρώτη μέρα που έσκασε αυτό το θέμα, ο ίδιος κρατά απολύτως τα χαρτιά του κλειστά. Δεν μιλά σε κανέναν. Είναι επτασφράγιστο μυστικό το τι θα υποστηρίξει, τι εξηγήσει θα δώσει. Χωρίς να αποκλείονται και αποκαλύψεις, χωρίς να αποκλείονται και ανατροπές. Αυτά πρέπει να τα δούμε τη Δευτέρα ή την Τρίτη, που πιθανότατα θα δώσει εξηγήσεις, και θα δούμε βεβαίως αυτά που θα πει, πώς θα αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές, διότι αυτές έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Και τι τροπή θα δώσουν στην υπόθεση. Διότι αυτές έχουν το μαχαίρι, και, δηλαδή έχουν την αρμοδιότητα. Και το καρπούζι, ας πούμε. Ναι, να κρίνουν. Πράγματι ποια είναι η αξία αυτών και να αξιολογήσουν πλήρως σε κάθε περίπτωση αυτά που θα πει ο κ. Διώτης. Δεν αφορούν μόνο τον ίδιο και τη δικαστική έρευνα, αλλά θα καθορίσουν εν πολλής και το τοπίο που θα διαμορφωθεί εν όψη και τη συγκρότηση της προκαταρκτικής επιτροπής από τη Βουλή. Ακριβώς. Για την οποία η ρευστότητα είναι ήδη δεδομένη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Τώρα, έντονες συζητήσεις έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα του βαρόμετρου της Public Issue. Η έρευνα αποτυπώνει βελτίωση του κοινωνικού κλίματος αλλά και νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, φέροντας τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα μισής μονάδας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του Αλέξης Τσίπρας εμφανίζονται να καταγράφουν σημαντικές απώλειες εναντί της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά, που βγαίνουν ενισχυμένοι. Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνονται στο βαρόμετρο της Public Issue για τον Sky και την Καθημερινή. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 29%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 28,5%, τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 10%, ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητοι Έλληνες με 8%, η Δημοκρατική Αριστερά με 7%, το ΚΚΕ με 5,5% και τα λοιπά με 4%. Στην παράσταση νίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 44% και η Νέα Δημοκρατία 39%, έναντι 60% και 25% αντίστοιχα στο βαρόμετρο του Δεκεμβρίου. Δεν αρνούμε ότι έχει καταγραφεί, όχι στις δημοσκοπήσεις, το αισθάνομαι, μία τάση, θα έλεγε κανείς, στασιμότητας όσον αφορά τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Η μεγάλη προσδοκία που είχε δημιουργηθεί και σε εμάς και σε μεγάλο μέρος του λαού, ότι θα καταφέρουμε να εμποδίσουμε την κυβέρνηση να προχωρήσει στην ψήφιση των μέτρων, θέλω να πιστεύω προσωρινά, αλλά υπήρξε μια διάψευση αυτής της προσδοκίας. Χρήσιμα συμπεράσματα προκύπτουν από τις απαντήσεις για τις προσδοκίες των πολιτών για την κατάσταση της οικονομίας στην προσεχή πενταετία. 43% απαντούν ότι η κατάσταση θα καλυτερέψει έναντι 37% το Δεκέμβριο. 31% απαντούν ότι θα χειροτερέψει έναντι 36% το Δεκέμβριο και 26% απαντούν ότι θα μείνει ίδια ή δεν έχουν γνώμη. Νομίζω ότι επίσης έχει σε έναν ορισμένο βαθμό συνειδητοποιηθεί ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια ισορροπία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως υπάρχουν μέτρα, βεβαίως υπάρχουν επιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες στην πραγματική οικονομία, αλλά δεν είναι ο κακός χαμός και ο ρημαγδός που γινόταν 2 χρόνια πριν. Είναι μια κατάσταση πιο, ας το πω, ισορροπημένη και μπορεί κανείς να την δει να εξελιχθεί πιο θετικά από εδώ και πέρα. Υπάρχει, νομίζω, μια επίγνωση στον κόσμο ότι το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Ναι. Αφορά συνολικά την Ευρωζώνη, τον Νότο ιδιαίτερα, αλλά και συνολικά την Ευρωζώνη, και αυτό το συνδέουν με την επίγνωση της δυσκολίας της ανάκαμψης. Ο μέσος Έλληνας πολίτης, ξέροντας ότι είναι η κρίση μπροστά του, ξέροντας ότι πρέπει να την αντιμετωπίσει με ψυχραιμία, αρχίζει και απομακρύνεται από τις εύκολες φωνές. Αλλάζει το περιβάλλον, λέτε, κατά τις εύκολες φωνές, θα τα βρούμε, λεφτά υπάρχουν, αρκεί να μοιραστούν με διαφορετικό τρόπο κλπ. Ενισχυμένο στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός. 48% απαντά ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, με τον Αλέξη Τσίπρα να συγκεντρώνει το 24%, όμως 25% απαντούν κανένας από τους δύο. Αύξηση καταγράφεται επίσης στις εκτιμήσεις των πολιτών για την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, ενώ αισθητά έχει μειωθεί στο 21% από το 30% το ποσοστό εκείνων που δεν αποκλίνουν χρεοκοπία της χώρας μέσα στον επόμενο χρόνο. Τη Δευτέρα τώρα είναι η συνάντηση Σόιμπλε-Τσίπρα στο Βερολίνο. Ένα ραντεβού που κλείστηκε μετά από αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε συνδεθεί και με τον Σταμάτη Ασημένιο, στον Deutsche Welle, και με τον Αντώνη Ατζολέτο. Και πάλι να ξεκινήσουμε από εσένα, Σταμάτη, για να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες από την γερμανική πλευρά για αυτό το ραντεβού της Δευτέρας. Τι λένε λοιπόν οι Γερμανοί?
Καταρχήν να πούμε ότι η είδηση της επικείμενης συνάντησης ΣΥΑ εξέπληξε και το γερμανικό τύπο. Σε όλες τις online εκδόσεις των γερμανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρεται το θέμα, ενώ και στο κυβερνητικό briefing οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δέχθηκαν σχετικές ερωτήσεις. Η Μαρία Νεκότα επιβεβαίωσε τη συνάντηση, η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα του κυρίου Τσίπρα και τη σύμφωνη γνώμη του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος είχε προηγουμένως ερωτηθεί. Σε αυτή τη συνάντηση τώρα ο κύριος Σόιμπλε θα υποστηρίξει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης και θα καλέσει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να το στηρίξει. Ο κύριος Σόιμπλε είναι πεπισμένος πως για να επιτύχει η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει αυτή να στηριχθεί από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και στην κατεύθυνση αυτή αξιούμε αυτή τη συνομιλία, μας είπε η εκπρόσωπος. Τώρα, με δεδομένη τη διαμετρικά αντίθετη στάση του κυρίου Τσίπρα στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Στράιτερ, ρωτήθηκε κατά πόσον με αυτή τη συνάντηση η γερμανική κυβέρνηση συμβάλλει στην αναβάθμιση του ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Στράιτερ απάντησε ότι κριτήριο για την αποδοχή της συνάντησης δεν ήταν η αναβάθμιση του κυρίου Τσίπρα, αλλά η παροχή στήριξης στο ελληνικό πρόγραμμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μιλάς με ανθρώπους, ακόμη και με εκείνους για τους οποίους δεν τρέφεις πολλές ελπίδες ότι θα τους πείσεις εντελώς, αλλά ίσως εν μέρη, είπε ο εκπρόσωπος. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι υπάρχει αναπαραγωγή του θέματος από τον γερμανικό τύπο και το focus σε δημοσίευμά του με τίτλο «Ο Έλληνας επαναστάτης προκαλεί τον Σόιμπλε», αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε με την πολεμική του ενάντια στην κυβέρνηση και την ευρωπαϊκή πολιτική να γίνει δημοφιλής. Σύντομα ο ακροαριστερός, λέει χαρακτηριστικά το περιοδικό, θα έρθει στο Βερολίνο και με την ευκαιρία αυτή θα τα ψάλει στον Σόιμπλε. Μάλιστα. Αντώνη, τι λέμε στην Κουμουνδούρου, για ποιο λόγο ζήτησε ο κύριος Τσίπρας αυτό το ραντεβού και πώς θα πάει σε αυτή τη συνάντηση? Από την Κουμουνδούρου ΣΥΑ τονίζουν πως όλα δείχνουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας ήθελε να μάθει από πρώτο χέρι τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Σαφώς υπάρχει ένα χάσμα απόψεων όπως τονίζουν, αλλά αυτό που υποστηρίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι Γερμανοί ξέρουν ότι πιθανώς ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι η γερμανική πλευρά ήθελε να έχει τη δυνατότητα μιας απευθείας σχέσης, μιας απευθείας επαφής με το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα που πρέπει να σου πω, το βλέπουν με πολύ θετικό μάτι και στην Κουμουνδούρου. Τώρα, σε αυτό που με ρώτησε, ο κύριος Τσίπρας θα πάει εκεί με τις πάγιες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, τις ξέρει ο κύριος Σόιμπλε, δηλαδή για το πάγιο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και την ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Αλλά θα υπενθυμίσει και στον κύριο Σόιμπλε ότι η Γερμανία είναι αυτή που πέτυχε το μορατόριουμ για την αποπληρωμή του χρέους τη δεκαετία του 50. Και στη συνέχεια, βέβαια, ΣΥΑ, ο κύριος Τσίπρας θα έχει επαφές με τους ηγέτες της υπόλοιπης ευρωπαϊκής αριστεράς. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Σταμάτη Εσημένιο. Στην Κύπρο τώρα χτύπησε σήμερα η καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρίες και κύριοι, εν μέσω προεκλογικής περίοδου και σε μια προφανή προσπάθεια στήριξης του Προέδρου του Δυσί Νίκου Αναστασιάδη, αρχική των συντηρητικών κομμάτων της Γυραιάς Υπήρου, συναντήθηκαν σήμερα στη Λεμεσό. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, Αντώνης Σαμαράς δήλωσε πως όπως τα καταφέρνει η Ελλάδα, θα τα καταφέρει και η Κύπρος. Την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση τελικά θα τα καταφέρουν, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός από τη Λεμεσό. Πιστεύω πραγματικά ότι όπως η Ελλάδα τα καταφέρνει, έτσι και η Κύπρος τελικά θα τα καταφέρει. Και αυτό θα είναι και το μήνυμα, αυτή θα είναι και η προσπάθεια, αυτή θα είναι και η ενεργό συμμετοχή από εδώ και πέρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κύπρο, προκειμένου ακριβώς να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος βρέθηκαν μεταξύ άλλων η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αρχηγοί κομμάτων και ηγέτες κρατών, μεταξύ των οποίων αυτός της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται στον απόϊχο των δηλώσεων Μέρκελ για τη Δανειακή Σύμβαση της Κύπρου, που προκάλεσαν ανησυχία και αντιδράσεις στη Λευκοσία. Ο κ. Σαμαράς συναντήθηκε με τον Ιρλανδό ομολογό του Έιντα Κένι, τον οποίο προσκάλεσε σε επίσκεψη στην Αθήνα. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη προτάσεων για την νεολαία με γνώμονα την ανάπτυξη και την ευαισθησία. Πολιτικές και ουσιαστικές προτάσεις, είπε ο κ. Σαμαράς, που θα αντιμετωπίσουν κέρια το φαινόμενο της ανεργίας. Στη σύνοδο συζητήθηκαν οι στρατηγικοί του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τις ευρωεκλογές του 2014, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το προφίλ του υποψηφίου Προέδρου της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Κύπρος που βρίσκεται μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, καθώς δέχθηκε νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας κατά 3 βαθμίδες από τον Νίκο Μούντις, ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι αποκλείουν το ενδεχόμενο κουρέματος του υπέργου εξωτερικού χρέους. Και αυτά τη στιγμή που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της Λευκωσίας με την Τρόικα για το νέο αναγκαίο πακέτο διάσωσης. Σκιές στη δανειακή βοήθεια της Κύπρου ρίχνει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, υποβαθμίζοντας κατά 3 βαθμίδες την πιστοληπτική αξιολόγηση της Μεγαλονήσου και διατηρώντας αρνητικές τις προοπτικές, επικαλούμενος την εκκρεμότητα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της Λευκωσίας. Τις ανησυχίες ενισχύει ο ίδιος ο πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Το κυπριακό πρόβλημα είναι τουλάχιστον τόσο τεράστιο όσο ήταν το ελληνικό πρόβλημα. Είναι μικρή χώρα. Εκτός Κύπρου, ίσως αυτό να θεωρείται μικρό πρόβλημα. Δεν είναι. Η βιωσιμότητα του χρέους είναι πραγματικό ζήτημα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια τελική λύση στο κυπριακό χρεωστικό πρόβλημα μέσα στον Ιανουάριο. Θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Μετά την αρχική συμφωνία με την Τρόικα, όλοι περιμένουν στις 18 Ιανουαρίου το επενδυτικό ταμείο PIMCO να αποφανθεί για τις κεφαλαϊκές ανάγκες των κυπριακών τραπεζών 3 μέρες πριν το Eurogroup. Είναι όντως αδύνατον, αν τελικά η έκθεση υποβληθεί στις 18 του μηνός, να υπάρξει μια ουσιώδη συζήτηση στις 21. Αν εμείς είμαστε σωστοί και η Ευρώπη ανταποκριθεί θετικά, ο χρονικό πλαίσιο δεν έχει πλέον καμία σημασία. Από τη Μεγαλόνισο, όπου βρέθηκε για να παραστεί στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η Άγγελα Μέρκελ τόνισε ότι η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει στις δικές της υποχρεώσεις, μεταρρυθμίσεις για την οικονομία, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει αλληλεγγύη. Μιλώντας για τις προτεραιότητες της γαλλικής διπλωματίας, ο Φρανσουά Ολάντ ήταν πιο ενθαρρυντικός. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία, τον παραμικρό δισταγμό, πως όλα έχουν γίνει και όλα θα γίνουν, ώστε η Ευρωζώνη να παραμείνει μια ζώνη σταθερότητας, συνοχής και ενότητας. Με δηλώσεις του στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο υπεύθυνος για την νομισματική και οικονομική ένωση, επίτροπος Όλι Ρεν, αποκλείει κούρεμα του κυπριακού χρέους. Παροτρύνει τις αρχές της Λευκωσίας να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσουν το κεντρικό, όπως λέει, ζήτημα του ξεπλήματος χρήματος. Συνελήφθη το μεσημέρι στα Μελίσια εκτελεστικό μέλος της τηλεοπτικής επιχείρησης Salter για μία απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του οφειλές που ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μόνο σήμερα έγιναν 16 συλλήψεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους τελευταίους 9 μήνες σε 802. Στο Γιώργο Φελίδη, λοιπόν. Καλησπέρα, Γιώργο. Αυτή η έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας στη Βρετανία ρίχνει φως στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπρεται ανενόχλητος επί μισό αιώνα ο διάσημος παρουσιαστής του BBC, Jimmy Savile. Μιλάμε για μια έκθεση σοκ. Είναι σοκ πραγματικό, Σία, γιατί ο χαρακτηρισμός υπεράνω πάσης υποψίας οχριά για να αποτυπώσει το εύρος των εγκλημάτων που διέπραξε ο Savile σε κοινή θέα. Όπως αποκαλύπτεται, κακοποίησε σεξουαλικά ακόμα και παιδιά 8 ετών μέσα σε νοσοκομεία αλλά και μέσα στα στούντιο του BBC. Πάνω από 50 χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης συνοψίζονται σε μια έκθεση 30 σελίδων. Ο Jimmy Savile, μία από τις διασημότερες φυσιογνωμίες της βρετανικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, χαρακτηρίζεται τώρα κατά σειροήν παιδεραστής άρπαγας, που εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να κακοποιήσει σεξουαλικά παιδιά και όχι μόνο. Μπορούμε να πούμε ότι γαλούχισε γενιές Βρετανών. Κρυβόταν σε κοινή θέα και κανείς μας δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό. Στην έκθεση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και Βρετανικής Οργάνωσης για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών καταγράφονται 214 εγκληματικές πράξεις, ανάμεσα τους 34 βιασμοί, από το 1955 έως το 2009, όταν ο Savile ήταν πλέον 82 ετών. Πολλά από αυτά τα περιστατικά συνέβησαν σε 14 νοσοκομεία παιδών και ιδρύματα, αλλά και στις εγκαταστάσεις του BBC. Το 73% των θυμάτων του και των δύο φίλων ήταν ανήλικοι, στην πλειονότητά τους μεταξύ 13 και 16 ετών. Το νεαρότερο θύμα του ήταν μόλις 8 ετών και το μεγαλύτερο 47. Η Ντέμπρα Κόγκερ ήταν 14 ετών, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν σε ίδρυμα όπου ο Savile προσέφερε εθελοντική εργασία. Με έριξε κάτω. Έπεσε πάνω μου με όλο του το βάρος και έβαλε τη γλώσσα του στο στόμα μου. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να το υπομείνω.
Ο Σάβιλ πέθανε το 2011, ένα χρόνο πριν από τις πρώτες αποκαλύψεις σε ντοκιμαντέρ του ITV, οι οποίες ενθάρρυναν 450 άτομα να πούν την ιστορία τους. Η εκπομπή Newsnight του BBC είχε στα χέρια της ανάλογες αποκαλύψεις. Η απόφαση να μην προβληθούν προκάλεσε σοβαρούς τριγμούς στο βρετανικό δίκτυο. Οι αποκαλύψεις και η αποτύπωσή τους σε αριθμούς συγκλονίζουν. Αυτό όμως που σοκάρει περισσότερο είναι ότι ο Τζίμι Σάβιλ κατόρθωσε μέσα σε μισό αιώνα και με τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα πάνω του να στιγματίσει εκατοντάδες ζωές. Παρά τις υποψίες, παρά τις καταγγελίες ήδη από το 2007, το εύρος των εγκλημάτων του δεν αποκαλύφθηκε παρά μόνο μετά από το θάνατό του. Είναι πραγματικά απίστευτο, όπως απίστευτο είναι και το επόμενο θέμα, οι βαρύτατες κατηγορίες κατά του εκλειπώντα πατέρα της, του βραβευμένου Γερμανού ηθοποιού Κλάους Κίνσκι από την Πόλα. Πόλα Κίνσκι, η οποία υποστήριξε ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδί. Να πούμε, Σία, ότι σοκαρισμένη δήλωσε και η άλλη, η διάσημη ηθοποιός Ναστάζια Κίνσκι, από τις αποκαλύψεις της ετεροθαλούς αδελφής της Πόλα, ότι ο πατέρας τους, δηλαδή, ο πασίγνωστος ηθοποιός Κλάους Κίνσκι, ο βραβευμένος ηθοποιός, την κακοποιούσε συστηματικά επί 14 χρόνια, από την ηλικία των 5 ετών. Αυτή είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα, είπε. Είμαι στο πλευρό της αδελφής μου και την υποστηρίζω, είπε η Ναστάζια Κίνσκι, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύεται στην γερμανική εφημερίδα Bild. Η γνωστή ηθοποιός επαινεί το κουράγιο και την τόλμη της αδερφής της, η οποία αποκαλύπτει για πρώτη φορά την τεράστια σωματική και ψυχική δοκιμασία που έζησε σε ένα βιβλίο το οποίο δημοσιεύεται προσεχώς στη Γερμανία. Τα λόγια ενός παιδιού, λέγεται το βιβλίο. Ο Κλάους Κίνσκι πέθανε, να σημειώσουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 65 ετών το 1991. Και τα αποκαλύπτει μετά από τόσα χρόνια. Τώρα η νοτιοανατολική Αυστραλία συνεχίζει, Γιώργο, να φλέγεται. 120 είναι οι πυρκαγιές που συνεχίζουν να κατακαίνε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ 15 εστίες είναι εκτός ελέγχου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίουν το έργο των εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Εδώ και μία εβδομάδα η μάχη με τις πυρκαγιές στην Αυστραλία συνεχίζεται. Το θερμόμετρο έχει σταθεροποιηθεί κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η επιστροφή του καύσωνα αυξάνει τον κίνδυνο για τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν. Στη Νέα Νότια Ουαλία, πάνω από 100 εστίες φωτιάς είναι σε εξέλιξη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχή μάχη με τα πύρινα μέτωπα, όμως η κατάσταση εμπνέει μεγάλη ανησυχία. Στο δημοφιλές θέρετρο Sussex Inlet, νότια του Σίδνεϊ, οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά που έχει κάψει τεράστιες εκτάσεις. Το κύμα καύσωνα επιστρέφει και κάποιοι από τους κατοίκους τα μαζεύουν για να φύγουν. Σε Γουδί και Πύργο Ηλίας συνεχίζεται αύριο η συλλογή φαρμάκων στο πλαίσιο της δράσης του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Παράλληλα, αύριο ξεκινούν και οι εμβολιασμοί παιδιών με τη στήριξη του Sky, της Vodafone, υπό την φροντίδα των γιατρών του κόσμου. Δράση που μέχρι σήμερα έχει προσφέρει εμβολιασμό σε περισσότερα από 1.000 παιδιά. Η πρωτοβουλία του Sky, Όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία, συνεχίζεται και τη νέα χρονιά. Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό σε δύο σημεία. Στο Γουδί μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Θωμά και στον Πύργο Ηλίας στην πλατεία Σάκη Καράγιοργα μπροστά στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Τα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό που θα συγκεντρωθούν και θα παραλυφθούν από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών θα διανεμηθούν σε ανασφάλιστους ασθενείς και τις οικογένειές τους, όπως γίνεται ήδη με τις 233.600 ωφέλιμα φάρμακα και σκευάσματα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα. Επίσης ξεκινούν και οι δράσεις παιδικών εμβολιασμών της Vodafone και των γιατρών του κόσμου, που στηρίζει ο Sky. Η κινητή παιδιατρική μονάδα θα βρίσκεται στις 12 Ιανουαρίου στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και στις 13 Ιανουαρίου στην Αντιδημαρχία Κοινωνικής Ανάπτυξης και Υγείας στην περιοχή της Νικόπολης. Η δράση, χάρη στην οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν εμβολιαστεί 1.188 παιδιά, θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ραδιόφωνο του Sky. Παράλληλα, σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας συνεχίζεται η συλλογή τροφίμων μεγάλης διάρκειας, που χάρη στις προσφορές των πολιτών που συνεχίζονται για περισσότερο από ένα χρόνο,
έχουν μπει στα ειδικά καλάθια περισσότερα από 1.540.000 κιλά τρόφιμα. Αυτό μπορούμε και θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.olimazimborume.gr, όπου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις, τον μέχρι τώρα απολογισμό, αλλά και τους τρόπους προσφοράς για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν. Κατένα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. 5 ελληνικά πανεπιστήμια, 2 ερευνητικά κέντρα, το Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Δημόκριτος θα προσπαθήσουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο του νέφους της Εθάλης και θα κάνουν ένα πείραμα που θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα. Τι έχουν καταγράψει όμως μέχρι στιγμής? Από την πρώτη μέρα, από τις 10 δηλαδή Ιανουαρίου, κατέγραψαν υπερβάσεις κατά τις νυχτερινές ώρες κυρίως, όταν τα μικροσωματίδια σε κάποιες περιοχές έφτασαν μέχρι τα 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, με όριο τα 25. Το σημαντικό είναι πως τα υπερσύγχρονα όργανα μέτρησης που διαθέτουν και τα οποία δεν διαθέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκτός της απλής καταγραφής, θα μπορούν να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο και τη σύστασή τους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί και η προέλευση των ρήπων. Αυτά τα μηχανήματα από τα πλέον σύγχρονα παγκοσμίως στην καταγραφή των αέριων ρήπων λαμβάνουν μέρος στο πείραμα που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 10 Ιανουαρίου. Κάπου 30 επιστήμονες, καθηγητές σε 5 πανεπιστήμια και διδακτορικοί φοιτητές θα παρακολουθούν στενά την ατμόσφαιρα του λεκανοπεδίου και όχι μόνο για τις επόμενες 30 ημέρες. Σε περιπτώσεις που η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, το χρώμα είναι πολύ πιο ανοιχτό και σε περιπτώσεις που υπάρχει περισσότερη ρήπανση είναι πολύ πιο σκούρο. Τώρα για να προσωπικοποιήσουμε και να γνωρίζουμε ακριβώς τη συγκέντρωση, αυτό πρέπει να μεταφερθεί στο εργαστήριο για να επεξεργαστεί. Ο σκοπός είναι μέσα από τις μετρήσεις πραγματικού χρόνου και τη χημική σύσταση την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε, να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και να ξεχωρίσουμε τις διαφορετικές πηγές της ρήπανσης. Αυτή τη στιγμή στην Αττική λειτουργούν σταθμοί μέτρησης για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίοι όμως μετρούν μόνο τα μεγάλης διαμέτρου σωματίδια, τα PM10, και όχι τα μικρότερης και πιο επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, τα PM2,5. Την πρώτη μέρα του πειράματος, αν και η μέση ημερήσια τιμή ήταν της τάξης των 50 μικρογραμμαρίων στο κυβικό μέτρο για τα PM2,5, τα μικρά σωματίδια σχετικά, τις βραδινές ώρες από τις 11 μέχρι τις 12 αυτή η τιμή είχε εκτιναχθεί στα 300 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το όριο είναι στα 25 μικρογραμμάρια το κυβικό μέτρο. Το πρόβλημα είναι τοπικό αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι πρόβλημα του λεκανοπεδίου Αττικής, διότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, είναι η γεωγραφία και η τοπογραφία του χώρου και οι υψηλές συγκεντρώσεις από τις διάφορες εκπομπές, εκ των οποίων φαίνεται να είναι σημαντικές και οι εκπομπές από τα τζάκια. Τα όργανα που χρησιμοποιούνται μπορούν να κάνουν λεπτομερέστατες αναλύσεις έτσι ώστε σύντομα να λυθεί ο γρίφος της Εθάλης, ενώ δίνουν και πληροφορίες που δεν μπορεί να δώσει το δίκτυο μετρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δηλαδή αν εμπεριέχονται τοξικές και χημικές ουσίες, βαφές και βαρέα μέταλλα στην καύση του ξύλου. Τα όργανα αυτά κάνουν στοχευμένες αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο. Είναι τόσο λεπτομερείς αυτές οι μετρήσεις που μπορούν να πούνε και αν το υλικό που καίγεται είναι, ας πούμε, φυσικό ξύλο ή μπορεί να έχει και ιχνηθέτες από εκείνα τα συστατικά που είναι πραγματικά επικίνδυνη ρήπη, δηλαδή βαρέα μέταλλα. Οι μετρήσεις καταγράφονται αναλυτικά και σύντομα θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό και την πολιτεία, ώστε να διευκολυνθεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ανάσχεση της εθαλομύχλης. Και αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφουν και οι περιβαλλοντικές δράσεις του ΣΚΑΙ. Ακριβώς, Σάββατο, 12 Ιανουαρίου, διοργανώνεται εθελοντικός καθαρισμός και αναδάσωση στην περιοχή του νοσοκομείου των Χανίων, στις Σμουρνιές, όπου θα φυτευτούν χίλια δέντρα από εθελοντές και διάφορους φορείς, ενώ την Κυριακή στις 13 Ιανουαρίου θα γίνει αναδάσωση στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας. Είναι μια περιοχή που έχει αρκετές φορές πληγεί από πυρκαγιές από το καλοκαίρι του 2006 και μετά. Και είναι μια περιοχή που βρίσκεται και πολύ κοντά στο μνημείο των Σαλαμινομάχων. Εκεί θα φυτευτούν 2.000 νέα φυτά και οι δύο δράσεις θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί. Το κτίριο Φάντασμα, ο πύργος του Πειραιά, πρόκειται μεταξύ άλλων να αξιοποιηθεί μετά από διεθνή κλειστό διαγωνισμό που προκυρήσει ο Δήμος Πειραιά για 5 δημοτικά ακίνητα. Ο διαγωνισμός θα αφορά ακόμη το Δημαρχείο της Πλατείας Κοραή, το κτίριο της πρώην Ραλίου Σχολής και δύο ακόμη στη Λεύκα του Πειραιά.
Ο 84 μέτρων πύργος χτίστηκε το 1974 και από τότε έχουν διεξαχθεί αρκετοί δημόσιοι διαγωνισμοί, εκ των οποίων πολλοί δεν ολοκληρώθηκαν. Ο τελευταίος έγινε το 2010. Στόχος του Δήμου είναι η αξιοποίηση των ακινήτων, αλλά και η αποπεράτωση των εργασιών. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού διεξάγεται σήμερα με τη συζήτηση του θέματος της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, όπου θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκφράσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Θα ακολουθήσει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Καλησπέρα σας. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, η 17η δηλαδή, τη Super League. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται αύριο στην έδρα του Λεβαδιακού. Ο ΠΑΣ Γιάννενα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Σκονταξάνθη και ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Αίσθηση προκάλεσε χθες η νίκη της Καλυθέας επί του ΠΑΟΚ με 2-0 για την προημιτελική φάση του κυπέλου, με τη ρεβάνς της Τούμπας να αποκτάει πλέον τεράστιο ενδιαφέρον. Μετά τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον Άρη, η Καλυθέα φαντάζει έτοιμη να πετάξει εκτός συνέχεια του κυπέλου Ελλάδος και τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιώργου Δόν ήταν καλύτερη από τους γηπεδούχους το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει και στο τέλος έφυγε ετοιμένη από το γήπεδο. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 71 λεπτό με τον Τακόλ να αξιοποιεί το πέναλτι που κέρδισε ο Μαρουκάκης από το Βιβιάν. 4 λεπτά αργότερα ο Μαρουκάκης ταλαιπώρησε την άμυνα του ΠΑΟΚ και υποχρέωσε τον Γλυκό να μαζέψει για δεύτερη φορά την μπάλα από το βάθος της εστίας του. Στον Παναθηναϊκό αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον του Βλάση Τσάκα. Συγκεκριμένα, ότι πρόεδρος πράσινης ΠΑΕ Βασίλης Κωνσταντίνου ήταν αυτός που έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν στο Τριφύλι, ο κύριος Βασίλης Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κατέθεσε έγκληση σε βάρος του Βλάση Τσάκα για τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης, της εξύβρισης και της απειλής. Ο Βλάση Τσάκας αναζητήθηκε από την αστυνομία προκειμένου να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτόφορου, αλλά δεν κατέστη δυνατόν επειδή δεν ανεβρέθη. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πλέον θα προσφύγει άμεσα στη δικαιοσύνη εναντίον οποιοδήποτε πλήττει παράνομα την προσπάθεια του Παναθηναϊκού για να ανασυγκροτηθεί, να εξυγχρονιστεί και να πρωταγωνιστήσει πάλι στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, καθώς και εναντίον όσων επιμένουν πεισματικά στο χθες της Παράγκας και των εξωσφαιρισμικών παρεμβάσεων. Στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα η προετοιμασία για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδιακό. Ο Λεωνάρντο Ζαρντίν συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Τζαμέλ Αμπντούν, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν υπολογίζει τους συμπαγάς Ασιόβα, Φουστέρ και Κάρολ και για πρώτη φορά τη φετινή περίοδο σε αγώνα πρωταθλήματος οι Ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με τον Μπάλας Μέγερη κατά από τα δοκάρια. Στην ΑΕΚ, ο Δημήτρης Βιντιάδης προχώρησε στη ταμιακή διευκόλυνση προς την ΠΑΕ ύψους 15.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει ακόμη μια οικονομική βοήθεια. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Super League. Το Σάββατο θα παίξουν ΑΕΚ Σκόντα Ξάνθη, Πανθρατικός Πρατανιάς και Λεβαδιακός Ολυμπιακός, την Κυριακή ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός, Όφι Άρης, Πανιώνιος Βέρεια και ΠΑΟΚ Ατρόμητος και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Κέρκυρα Αστέρας Τρίπολης. Οι αγώνες του Ολυμπιακού Σταδίου, της Λιβαδίας, των Ιωαννίνων και της Τούμπας θα μεταδοθούν από τον Sky 100,3. Υποχώρησε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είχαμε μικρές ανόδους για τους τρεις βασικούς δείκτες. Σχεδόν αμετάβλητη Dow Jones και Nasdaq πριν από λίγο στην Wall Street. Στα νομίσματα κερδίζει το ευρώ σχέση με το δολάριο και το γεν. Το ίδιο και το αμερικανικό νόμισμα έναντι του Ιαπωνικού. Πτώση είχαμε για τις τιμές του μαύρου χρυσού. Το ίδιο και για την τιμή του χρυσού στα 1669 δολάρια η ουγγιά. Στη μετεωρολόγο μας τώρα, τη Χριστίνα Σούζη. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Σία. Από θαλασσινή φωτογραφία ξεκινάμε, αλλά χειμωνιάτικη. Αλλά χειμωνιάτικη. Έτσι είναι από την Πάρο, τραβηγμένη απέναντι η Νάξος, με τα χιόνια της από τη Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη και Τετάρτη χιόνισε και εκεί, το θυμόμαστε όλοι. Και πάμε τώρα πού. Η επόμενη φωτογραφία είναι από την Βελίνα Κορινθία, ορεινή Κορινθία, 980 μέτρα υψόμετρα πάρα νομίζω. Πολύ ωραία εικόνα. Σκάει καιρό και από τον Κώστα. Και πάμε σε έναν άλλον πολύ ωραίο προορισμό τώρα. Επίσης ένα πολύ ωραίο προορισμό. Προτείνω να πάμε κιόλας άμα θες το Σαββατοκύριακο για κατεβασιές. Περτούλη λοιπόν Τρικάλων από το Χαράλαμπο και τον ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ λοιπόν στο skykeros.gr όλα αυτά. Πάμε τώρα στον καιρό. Σήμερα ξεκινήσαμε βροχή, βγήκε μετά ο ήλιος όμως, ζεσταθήκαμε. Ήταν μια χαρά, έτσι. Αύριο. Περίπου ίδιος καιρός και αύριο. Ναι, δηλαδή θα έχουμε βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, κυρίως βέβαια δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, αλλά από το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Ακριβώς όπως πέρασε το πρασινάκι, ακριβώς έτσι ήταν και ο καιρός αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ, νότια της Πελοποννήσου δυτική 7 και νότιο-δυτική στο Αιγαίο πάλι 6 με 7 μποφόρ, αλλά με βαθμία εξασθένηση το απόγευμα που θα γίνουν και βορειοδυτικοί άνεμοι.
και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 10 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 15 με 16. Πολύ μεγάλη πολύ διαφορά. Καλύτερη, βέβαια. Για πάμε Αθήνα Θεσσαλονίκη να δούμε. Κοίτα, στην Αθήνα σήμερα έβρεξε για τα καλά μέχρι τις 9-10 η ώρα. Αύριο μία πιθανότητα πάλι το πρωί κυρίως στα βόρεια του νομού. Mm-hmm. Νοτιοδυτική άνεμη 4 με 6, το απόγευμα θα γίνουν βορειοδυτικοί, θα εξασθενήσουν 3 με 5 και η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 15 βαθμούς. Περίπου ίδιος ο καιρός και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, συννεφιά με τοπικές βροχές που βαθμία βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι και μετά. Βορειοδυτική 4 με 6 το εξάριστο θερμαϊκό και μέχρι 8 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι. Κυριακή βροχές. Κυριακή όχι, καλός καιρός. Καθαρός. Έχει περάσει αυτό τελείως. Καθαρός, βελτιωμένος καιρός, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ναι. Μόνο το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά που δεν φαίνεται εδώ, mm-hmm. θα συννεφιάσει και θα αρχίσουν βροχές από το σύστημα της Δευτέρας. Οι άνεμοι θα γίνουν νοτιοδυτικοί στο Ιόνιο, βορειοδυτικοί στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα και γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, για την επόμενη εβδομάδα τι εικόνα έχουμε. Βροχερός καιρός με μία κουβέντα. Λοιπόν, που Δευτέρα... μου λέει είναι η κατάρα του μετεωρολόγου. Έτσι, μπράβο. Εκεί, στροβιλίστε. Η Δευτέρα θα έχει μόνο στα δυτικά και πιθανόν στα βόρεια. Τρίτη και Τετάρτη όμως φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Και, τα πάντα όλα δηλαδή. Και βεβαίως θα έχουμε νοτιάδες 6 με 7 και στα πελάκια τοπικά 8 μποφόρ. Με αποτέλεσμα να ανέβει και ακόμα λίγο η θερμοκρασία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε καθημερινά να παρακολουθείτε το δελτίο μας και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Ενταχθείτε στην μεγάλη διαδικτυακή ενημερωτική μας παρέα στο Twitter, NCIS Los Angeles αμέσως τώρα. Καλή σας νύχτα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.